Πάντα από τα αριστερά. Θα βγάλει για τον Καραπέτσα. Καραπέτσα θα κάνει το κοντρόλ, το σουτ. Την μπάλα όμως θα πάει πάνω στην αγκαλιά του Τσανίδη. Μαλογιάννης ήταν αυτό, συγγνώμη. Μαλογιάννης τώρα θα κάνει το σουτ. Αποκρούει ασθενός ο τερματοφύλακας. Δεν θα προλάβει όμως ο Καραπέτσας. Θα φύγει ο Μπαλογιάννης, εκτελεί απευθείας, μπάλα μόλις out. Τελεστής θα είναι μάλλον ο Αδαμόπουλος απευθείας, για να δούμε. Εκτελεί απευθείας ο Αχιλλέας Αδαμόπουλος, αποκρούει ασθενός ο Τσανίδης. Πάλι για τον Τζιφούλη. Τζιφούλης που έχει καινό χώρο, θα κάνει το σουτ, την μπάλα μόλις out. Για να ανοίξει το σκορ. Παύλοβιτς θα επιχειρήσει το σουτ, την μπάλα μόλις out. Σκούτας που θα χάσει όμως τις κόντρες. Η κόντρα πάνω στον Καραμίγαλο. Σκούτας και χάνεται μεγάλη ευκαιρία. Καραμίχαλο που θα καταφέρει τελικά, θα βγάλει την σέντρα και χάνεται μοναδική ευκαιρία. Καθώς ο Σκούτας στην προσπάθεια του να πάρει εκεί την κεφαλιά, σπρώχνεται από πίσω από τον Χιονά. Αδαμόπουλος λοιπόν και όλοι σχεδόν οι παίκτες αναγέννησης μπροστά στα καρέ του Τσανίδη. Αδαμόπουλος εκτελεί στο πίσω δοκάρι. Κεφαλιά εκεί από τον Σκακάρα και έχουμε τον γκολ, κυρίες και κύριοι. Τον γκολ. Τον γκολ, κυρίες και κύριοι, καθώς εκτέλεσε το κόρνερ ο Αδαμόπουλος. Ο Σιακάρας έκανε το γύρισμα με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι και ο Παύλοβιτς από πολύ κοντά μέσα στη σύγχυση άνοιξε το σκόρ 1-0. Αναγκαζόμαστε να φωνάξουμε για να ακουγόμαστε. Έξυπνα το 1-2. Πάντα Σκούτας από τα δεξιά θα βγάλει την παλιά. Παύλοβιτς το πάρει με το στήθος. Παύλοβιτς στην περιοχή. Θέλει και πέναλτι. Παλιά, κυρίες και κύριοι, από τον Καραμίχαλο για τον Παύλοβιτς μέσα στην περιοχή. Θέλησε να αποφύγει τον Τσανίδη που ενώ επιχειρούσε έξοδο ανέτρεψε τον σέρβο της αναγέννησης και έχουμε το πέναλτι από τα 11 μέτρα απέναντι στον Τσανίδη. Καραμίχαλο σουτάρει και 2-0. 2-0 στο 84 προς 85 για την αναγέννηση. Καθαρίζουν το παιχνίδι οι γηπεδούχοι, άλλους 3 βαθμούς. 3-3 λοιπόν για το ξεκίνημα της Β' Εθνικής. Δεν είναι καθόλου άσχημα για την νεοφώτιστη ομάδα της αναγέννησης. Φυσικά τώρα θα έχουν αυξηθεί αφού οι θύρες άνοιξαν στο δεύτερο ημίχρονο. Μαϊμάνης εκεί βλόκαρε. Τελικά ο Δημόπουλος με κεφαλιά πέτυχε τον γκολ. Αλλά προηγουμένως έκανε επιθετικό φάουλ πάνω στον γκολ κίπερ της αναγέννησης, τον Χρήστο Μαϊμάνη.